ευχαριστούμε για τις προτάσεις που ακούσαμε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βόσνο δύο πράγματα, δύο σημεία. Μιλήσατε για ένα καταφύγιο ζώων. Ο καθηγητής της παθολογίας, ο Ελισάφ Μωυσής, ο οποίος είχε ασχοληθεί με αυτό το θέμα και είχε κάνει κάποιες προτάσεις στα καλά νερά του Δήμου του Νότιου Πηλίου, έχει μιλήσει για τη δυνατότητα να γίνουν τα καταφύγια πρότυπα θεματικά πάρκα. Ποια είναι η θέση σας γι' αυτό, ένα αυτό, να θέσω μια ερώτηση και μετά μια δεύτερη. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η θέση σας στο θέμα τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μάλλον δύο μέρες. Ακούσαμε για μια είδηση, την είδαμε και σε ηλεκτρονικό έτσι, επίπεδο. 10 ζωάκια φωλιάστηκαν. Δεν βρέθηκε κανείς, δεν ένιωσε την ανάγκη κανείς να εκφράσει, είτε από υποψηφίους, είτε από απλούς πολίτες, να νιώσει την ανάγκη εξηλαίωσης για αυτά τα μέτρητα τα θύματα στο όνομα αυτών των 10 όμως ψυχών, εγώ θα το πω, ζώων στην πόλη μας. Ποια είναι η υπευθυνότητα τελικά σε αυτή την πόλη μας, πόσο θα έπρεπε να φανεί τελικά, γιατί νομίζω ήταν μια ευκαιρία σήμερα να παρουσιαστούν κάποιοι άνθρωποι και να μιλήσουν για αυτές τις 10 ψυχές που φωλιάστηκαν και να ακούσουν τις προτάσεις τους, γιατί αυτό μπορεί να επαναληφθεί. Μέχρι λοιπόν τότε, μέχρι δηλαδή τότε που θα γίνουν οι δημοτικές εκλογές και θα κλείσει αυτός ο κύκλος, θα μείνουμε με αυτή την απραξία, δεν πρέπει να ξανακληθούν αυτοί οι άνθρωποι έστω σε ένα δημόσιο διάλογο τη στιγμή που δεν έχουμε σήμερα αυτούς τους ανθρώπους να μιλήσουν για αυτό το γεγονός. Σε κάποια δημοσκόπια σημεία, πρώτον, ότι θα ακολουθηθεί μια πιο αναπτυξιακή προσέγγιση στο θέμα των ανασκότων, στα πλαίσια του θέματος του πάρκου λεφτά. Δεύτερον, ότι οι εθελοντές δεν θα είναι το μόνο μαξιλαράκι ασφαλείας του Δήμου σε αυτή την καινούργια, σε αυτή την καινούργια δράση. Και τρίτον, ότι τα δέσποτα δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι κατά βάση η κοινωνική και οικονομική της δομή. Τι θα είχατε να προτείνετε πάνω σε ένα πρόγραμμα ίσως κοινωνικού τουρισμού, κατά το οποίο ο Δήμος θα δίνει κάποιες παροχές στους τουρίστες με ανταλλαγή την παροχή κάποιων εθελοντικών υπηρεσιών, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και σαν μια γέφυρα να γνωριστεί κόσμος, ξένος κόσμος με τα σκυλάκια, και να οδηγήσει και σε περαιτέρω υιοθεσίες και προβολή τους.